Καλώς ορίσατε και εσείς σήμερα. Ξεκινάμε σήμερα παρότι δεν είμαστε τελείως έτοιμοι, δηλαδή με ένα ρόστερ το οποίο λείπουν αρκετοί και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι η ανανέωση η οποία γίνεται φέτο είναι πάρα πολύ βαθιά και ποιοτικά και αριθμητικά, με αποτέλεσμα να περιμένετε κι εσείς και οι χανιώτικοι φίλαθλοι και εμείς οι ίδιοι να περιμένουμε λίγο ακόμα για το καλύτερο. Σαν Πλατανιάς σας υπόσχομαι ότι και στους χανιώτες ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό. Η ομάδα θα πάρει ό,τι καλύτερο είναι εφικτό να πάρει και ότι φέτο θα είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά, τουλάχιστον προς την Πλατανιά, από ό,τι ήταν πέρυσι. Η χρονιά που πέρασε ήταν οπωσδήποτε επιτυχημένη, όπως επιτυχημένες ήταν και τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια. Με την ξέφρενη πορεία που είχε η ομάδα σε όλες τις κατηγορίες. Φέτο προσδοκούμε κάτι καλύτερο και γι' αυτό έγιναν αυτές οι αντικαταστάσεις και γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να εδραιωθεί ο Πλατανιάς στη Super League και να παίζει κανονικά, χωρίς προβλήματα, χωρίς άγχη, χωρίς... Νομίζω ότι κάναμε μια καλή επιλογή στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας της ομάδος. Και θα γίνει, και το υποσχόμαστε αυτό ξανά λέω στους χανιώτες, ό,τι καλύτερο γίνεται και από ένα ψυχολογικό. Λίγη υπομονή μόνο να έχετε και όλα θα πάνε καλά. Παιδιά, για το θέμα του γηπέδου έχουν βαρεθεί να λέμε και να λέμε τα ίδια πράγματα. Το γήπεδο έχει παραχωρηθεί στον Πλατανιά. Είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, το γήπεδο είναι παραχωρημένο στον Πλατανιά. Ο Πλατανιάς, και το δηλώνουμε κατηγορηματικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παίξει και άλλη ομάδα. Διότι καταλαβαίνουμε ότι φέτο τουλάχιστον έχει και αυτή προβλήματα, δεν υπάρχει γήπεδο να παίξει. Υπάρχει ένα πρόβλημα να παίξουν στο Μάλεμε. Από ό,τι άκουσα, η δεύτερη έδρα που δηλώσανε είναι εκτός νομού Χανίων κτλ. Εντάξει, κάνανε τις επιλογές τους, με γεια τους, με χαρά τους. Αυτό που ενδιαφέρει τον Πλατανιά δεν είναι να μην παίξει η άλλη ομάδα. Είναι να εξασφαλίσει ότι το γήπεδο θα είναι όπως ήταν πέρυσι, χωρίς κανένα μα κανένα πρόβλημα για την κατηγορία που παίζει ο Πλατανιάς. Ξέρετε πολύ καλά ότι κλειδάριθμοι και ιστορίες και τα λοιπά από διαφορετικές κατηγορίες είναι δύσκολο να μπουν. Θα υπάρχουν λοιπόν Κυριακές, θα υπάρχουν αγωνιστικές τέλος πάντων, οι οποίες σαφώς θα δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην λέμε πολλά, ο Πλατανιάς είναι σύμφωνος να παίξει ο ΑΟΚ σε αυτό το γήπεδο. Με κάποιους όρους όμως. Εάν αυτοί οι όροι, οι οποίοι δεν είναι ούτε οικονομικοί, είναι θέμα συνεργασίας των δύο ομάδων. Εντάξει. Λοιπόν, και φυσικά με το Δήμο που είναι περιουσία του το γήπεδο. Εάν αυτοί οι όροι, οι ελάχιστοι όροι αυτοί, δηλαδή πόσες ώρες τη βδομάδα θα χρησιμοποιείτε το γήπεδο. Δεν είναι δικά μας αυτά. Είναι ό,τι γίνεται σε όλα τα γήπεδα του Super League. Πόσες, ποια θα είναι η ασφάλεια στο γήπεδο, χωρίς ζημίες, χωρίς ιστορίες, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν δύο τηλεοπτικοί χορηγοί, ο ένας είναι η Nova και ο άλλος είναι ο Tenet, κάτι τέτοιο, στη δεύτερη κατηγορία, που σαφώς υπάρχει και ένα πρόβλημα μεταξύ τους. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρούμε ότι το γήπεδο των Περβολίων είναι παραχωρημένο στον Πλατανιά. Αν κάποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό, να βγει και να το πει ευθέως. Παιδιά, τη χρονιά που πέρασε, φάγαμε πολλές τρικλοποδίες από τέτοια. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρομαι τώρα ούτε πρόσωπα, ούτε πράγματα κτλ. Το γήπεδο των Περβολίων έχει γίνει ένα σύριαλ, το οποίο
δεν το καταλαβαίνουν. Από πέρυσι εμείς λέγαμε να παίζει ο ΑΟΚ, να παίζει με κάποιους όρους. Κανένας όρος από αυτούς που είχαμε θέσει δεν έγινε δεκτός. Και αναγκάστηκε στο τέλος να έρθει ο Πλατανιάς και να πει όχι, δεν θέλουμε να παίζει ο ΑΟΚ. Ενώ δεν ήταν αυτό το πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, ο ΑΟΚ να παίζει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κάποιοι στοιχειώδη όροι όμως πρέπει να τηρηθούν από πλευράς κυρίως του Δήμου Χανίων. Αν αυτοί οι όροι από το Δήμο Χανίων τηρηθούν, δεν μπορεί ο Δήμος Χανίων να θέλει μόνο. Πρέπει και να δίνει. Έκανε μια πολύ καλή δουλειά, βοήθησε με ένα τεράστιο ποσό να γίνει αυτό το γήπεδο. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση με το τι θέλει να βλέπει ο Χανιώτης φύλαθλος. Και αυτό θα το διασφαλίσουμε. Δεν μπορεί ο Πλατανιάς να πάει να παίζει ούτε στο Παγκρίτιο ούτε εδώ. Όχι γιατί δεν μπορεί να πάει να παίζει. Γιατί απλούστατα έχει ένα γήπεδο, συνέβαλε κι αυτός και το ξέρετε με λεπτομέρειες πάρα πολύ καλά. Εντάξει, πώς συνέβαλε. Λοιπόν, παίζει πρώτα ο Πλατανιάς και ύστερα παίζει η άλλη ομάδα την οποία σας λέω και είναι θέση του Πλατανιά και δεσμεύομαι γι' αυτό. Η θέση του Πλατανιά είναι να παίξει και ο ΑΟΚ εδώ. Εντάξει. Και να αφήσουμε τα site, τις παρασυναγωγές, τις συσκέψεις κατηδίαν, μαζί, χώρια κτλ. Είναι ξεκάθαρα. Τρία πράγματα θέλει ο Πλατανιάς για να εξασφαλίσει ότι θα παίζει όπως έπαιζε και πέρυσι σε αυτό το γήπεδο και από εκεί και πέρα ας παίζει και οποιοδήποτε άλλο.